Πάμε όμως τώρα στην άλλη άκρη της γραμμής μας, στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, καθηγητή κύριο Δημήτρη Κερίδη και πρωταγωνιστή. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Θέλουμε να μας πρωταγωνιστής πείτε... είστε μιας κόντρας που έχει, εσωκομματικής κυρίως που έχει εξελιχθεί και την οποία έχει χρησιμοποιήσει και βεβαίως και η αντιπολίτευση κατά το Δοκούν. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο. Ο κύριος Σαμαράς, κύριε Υπουργέ, σας υπονομεύει? Μακριά από μένα αυτός ο ρόλος του πρωταγωνιστή σε εσωκομματικές κόντρες. Εγώ κάνω τη δουλειά μου όπως μου έχει ανατεθεί από τον Πρωθυπουργό και τον ελληνικό λαό βεβαίως και την ψήφο εμπιστοσύνης που πήραμε στις προγραμματικές της κυβέρνησης. Και αυτό κάνουμε με μεγάλη αφοσίωση, θα σας έλεγα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κερίδη. Έχει δίκιο σε κάποιες από τις ενστάσεις του? Και τι το απαντάτε? Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να γίνει φάρος προσέλκυσης μεταναστών? Όχι. Όχι. Γιατί? Κατηγορηματικά όχι. Γιατί? Διότι η ρύθμιση αφορά, για δύο λόγους. Διότι η ρύθμιση αφορά ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, όχι αυτούς που ήρθαν το 22, το 23 ή θα έρθουν στο μέλλον, και γιατί ο πραγματικός φάρος που πράγματι υπάρχει, ο πραγματικός μαγνήτης δεν είναι η Ελλάδα, είναι η Γερμανία. Και εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα όλα αυτά τα χρόνια. Διότι αυτοί που έρχονται παράνομα στην Ελλάδα δεν έρχονται γιατί θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, έρχονται γιατί θέλουν να περάσουν στη Γερμανία. Είναι γνωστά αυτά, το δείχνουν τα στοιχεία. Άρα πράγματι υπάρχει χώρος για ανησυχίες, θα ήταν τελείως αφελές να πιστέψει κανείς ότι δεν υπάρχει ζήτημα, την ώρα που μάλιστα το γεωστρατηγικό περιβάλλον, και καλά κάνει και το επισημαίνει ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι τόσο επιπαρημένο. Από την άλλη, όλα αυτά τα σκεφτήκαμε πάρα πολύ προσεκτικά και τα απαντούμε μέσα στην τροπολογία για όποιον τη διαβάσει πολύ προσεκτικά. Ούτε φάρος γίνεται, ούτε ελληνοποίηση γίνεται, ούτε νομιμοποίηση γίνεται. Γίνεται κάτι το οποίο γίνεται με πάγιο μηχανισμό έτσι κι αλλιώς από το 2014. Να παίρνουν χαρτιά οι μη νόμιμα διαμένοντες στην χώρα στην επταετία και απλώς τώρα το συνδέουμε με την εργασία, το αυστηροποιούμε, το φέρνουμε πιο μπροστά με βάση τις πολύ μεγάλες ανάγκες που έχουμε στην ελληνική οικονομία σήμερα. Εγώ έχω μία απορία και αν μπορείτε να μου την εξηγήσετε. Σύμφωνα με την τροπολογία σας, είμαι εγώ ένας παράτυπος που έχω 3 χρόνια και το αποδεικνύω. Έρχομαι λοιπόν, μου δίνετε την άδεια παραμονής. Πάω να δουλέψω στις Ελλές για 1 μήνα. Μετά δεν έχω δουλειά αμέσως. Θα με απελάβνετε? Όχι. Τι θα κάνετε? Θα σας πω, εάν χάσετε την απασχόληση για αρκετό διάστημα, πάνω από 3 μήνες, τότε πράγματι η άδεια ανακαλείται. Μάλιστα. Εάν όμως προφανώς μπορεί να χάσετε τη μια δουλειά, μπορεί να, ώσπου να βρείτε την επόμενη, υπάρχουν αυτά τα περιθώρια. Το βέβαιο είναι ότι διατηρούμε την άδεια διαμονής σε σχέση με την απασχόληση. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κερίδη. Και όταν θα θελήσετε να την ανανεώσετε, θα πρέπει να μας φέρετε φορολογική δήλωση, να φαίνεται ότι είχατε εισόδημα από εργασία, ένσημα και ούτω καθεξής, ώστε να μπορέσετε να έχετε δικαίωμα ανανέωση της άδειας. Μάλιστα. Εμείς απλώς βάζουμε μια σειρά, σας βάζουμε σε μια νόμιμη οδό, να φύγετε από την παρανομία, την αταξία, το μαύρο, το αδήλωτο, να καταγραφείτε, να ταυτοποιηθείτε, να πληρώσετε εισφορές και φόρους, να ξέρει το κράτος που βρίσκεστε, για λόγους και δημόσιας ασφάλειας και αθέμητου ανταγωνισμού ενάντια, διότι αυτός που χρησιμοποιεί αδήλωτους εισιτζόμενους έχει πλεονέκτημα σε σχέση με τον άλλον. Φυσικά, έχετε δίκιο. Μάλιστα. Βέβαια. Περιμένατε ποτέ ότι μια τροπολογία που θα φέρνετε εσείς και θα αφορούσε τους μετανάστες, που θα ήταν, ας πούμε, έτσι μια τροπολογία πιο διευρυμένης, να το πω έτσι, πολιτικής αντίληψης, θα είχε τον πιο ένθερμο υποστηρικτή της, τον Άδωνη Γεωργιάδη? Για τον Άδωνη ναι, διότι είναι ένας άνθρωπος που, παρόλο που έχει ένα πολύ σαφές ιδεολογικό στίγμα και ξεκάθαρο, είναι ρεαλιστής και εφαρμόζει πολιτική στη βάση πραγματικών δεδομένων. Το απέδειξε εξάλλου αυτό και στα χρόνια του Μνημονίου, έτσι δεν είναι? Όταν ήρθε από αυτά τα στίγματα, να πούμε, σε μια πολιτική βαριάς εθνικής ευθύνης, την οποία υπηρέτησε με μεγάλη συνέπεια. Είναι ένας πολύ ρεαλιστής άνθρωπος, ο οποίος καταλαβαίνει τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, είναι πολύ κοντά στους παραγωγικούς φορείς και νομίζω η συμβολή του και επικοινωνιακά και πολιτικά σε αυτήν την ρύθμιση είναι πολύ ουσιαστική. Μάλιστα. Και αξιέπαινη. Μάλιστα.
Γιατί υπολογίζεται γύρω στις 30.000 στους 30.000 τους μετανάστες που θα έρθουν να ζητήσουν αυτή την άδεια παραμονής και θα την πολύ πάρουν. Πολύ καλή ερώτηση. Γιατί παίρνουμε την παρούσα ρύθμιση, τον πάγιο μηχανισμό αδειοδότησης μη νόμιμων διαμένοντων που ισχύει από το 2014 με την 7ετία. Κάθε χρόνο αδειοδοτούνται περίπου 6 με 8.000 με βάση αυτή τη ρύθμιση, που δεν έχει τη σύνδεση με την εργασία. Είναι μια γενική οριζόντια ρύθμιση. Αν πολλαπλασιάσουμε αυτόν τον αριθμό των ετήσιων αδειοδοτήσεων επί 4, τη διαφορά μεταξύ της 7ετίας και της 3ετίας δηλαδή, φέρνουμε μπροστά αυτούς που θα δικαιούνταν αυτή την άδεια του 26-27 σήμερα και τους τη δίνουμε. Βγάζουμε το νούμερο 30.000 περίπου. Τώρα. Οι οικογένειες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι και ξέρουμε ότι πολλοί γεννάνε ακόμα και μέσα στις δομές. Λοιπόν. Άρα έχουνε, δεν μιλάμε για μόνους ανθρώπους, μιλάμε και για συζύγους, μιλάμε και για παιδιά, ίσως και αρκετά παιδιά. Η ρύθμιση μας δεν δίνει κανένα δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, δηλαδή να φέρουν οικογένεια που έχουν στο εξωτερικό. Ωστόσο, εάν ο αδειοδοτούμενος, ο δικαιούχος έχει παιδιά στην Ελλάδα πριν τις 30 Νοεμβρίου, τρία χρόνια, τότε πράγματι μπορούν και τα παιδιά και δευτερευόντως και ο ή σύζυγος, αν και αυτή ήταν στην Ελλάδα, όχι να έρθει, διότι θέλουμε την οικογένεια μαζί. Και η οικογένεια, ξέρετε, σωστό και αυτό. Για λόγους ναι. Κοινωνικής και δημόσιας ασφάλειας, είναι καλό πράγμα να μην έχεις μονήρις άντρες, αλλά να έχεις οικογένεια. Δεν διαφωνώ, αλλά κάτι που διάβασα και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε ή να το διαψεύσετε. Η γυναίκα λέει υπάρχει για να πάρει και εκείνη την άδεια παραμονής και με λιγότερο, ας πούμε, αυτό κατάλαβα, χρόνο εδώ στην Ελλάδα, να, έχει, να εργάζεται και εκείνη. Μα πόσες τώρα ακούστε. Γυναίκες εργάζονται, δηλαδή αν δεν εργάζεται, τα παιδιά, ο μπαμπάς μένουν στην Ελλάδα και η μαμά πάει στο πίσω, την απελάβουμε ναι. Στη χώρα. Εάν δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχουν παιδιά, τότε κάθε σύζυγος πρέπει να αιτηθεί αυτόνομα, αυτόνομα ο άντρας ή η γυναίκα, αυτόνομα να πάρουν την άδεια διαμονής με βάση εργασία του καθενός. Αν όμως υπάρχουν παιδιά και για λόγους οικογενειακής ενότητας και κοινωνικής ασφάλειας, τότε δίνουμε το δικαίωμα στην μητέρα ή πατέρα του παιδιού. Ναι. Μάλιστα. Γιατί αργήσατε τόσο πολύ να τα εξηγείτε και ξαφνικά ευνηδιάσατε με αυτή την τροπολογία, κύριε Υπουργέ? Λένε, γιατί λένε πολλοί γιατί βουλευτές, κύριε Υπουργέ. Άμα τα ξέραμε καλύτερα θα είχαμε άλλη εικόνα. Ότι αν τη φέρνατε, ας πούμε, πριν από 15 μέρες και είχατε εξηγήσει και στους βουλευτές, και μπορεί να μην υπήρχε όλη αυτή η φασαρία που γίνεται τώρα. Καταρχάς να σας πω τούτο, πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, δεν το αρνούμε. Ναι. Αλλά θα σας πω τούτο, ότι το πρόβλημα είναι εδώ εξαιρετικά πιεστικό, με την έννοια ότι εγώ μόνο έχω δεχτεί 27 βουλευτές όλων των κομμάτων και της αντιπολίτευσης για το ζήτημα των ελλείψεων εργατών γης στην επαρχία. Η συντηρητική πλειοψηφία των ερωτήσεων και επίκαιρων ερωτήσεων που κατατέθηκαν προς το Υπουργείο και απάντησα στη Βουλή έχουν να κάνουν με αυτό το ζήτημα. Είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό στον κόσμο της παραγωγής, της γεωργίας, των κατασκευών, του τουρισμού. Είναι ένα πολύ φλέγον ζήτημα, άρα κανείς δεν δικαιούται να λέει ότι δεν το ξέρω, είναι καινούριο. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι θα έχουμε μια ευρία από ό,τι φαίνεται πλειοψηφία δείχνει ότι εδώ κάτι πάει να γίνει, εν πάση περιπτώσει, με μια ευρύτερη συνέντευξη. Τώρα, μια και λέτε. Από εκεί και πέρα. Μισό-μισό, σε αυτό. Επιτρέψτε μου λίγο. Μια και λέτε για την ευρύτερη συνένεση, άκουσα χθες τον κύριο Πλεύρη να λέει: όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει μαζί μας και μας χειροκροτεί, κάτι λάθος κάνουμε. Πώς απαντάτε? Ότι δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι εδώ μιλάμε για ένα ευρύτατο συνταγματικό τόξο από το ΚΚΕ μέχρι τη Νέα Δημοκρατία και μια πλειοψηφία θα τη δούμε. Πάντοτε μιλάμε επιφύλαξη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι γύρω στους 260 βουλευτές. Μπορεί να είναι η μεγαλύτερη που έχει ποτέ διαμορφωθεί. Ναι. Και θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα, αν θέλετε. Ναι. Εκεί που απέτυχε ο Μακρόν την προηγούμενη εβδομάδα, είδατε ότι προσπάθησε να περάσει μια αντίστοιχη μεταρρύθμιση. Ναι. Προβλέπει και τα δύο. Και αυστηροποίηση και αδειοδότηση των μη νομίσεων. Και τα δύο, όπως το κάνουμε εμείς. Διότι εμείς φέρουμε και εθνικό συντονιστή απελάσεων και εθνικό συντονιστή κατά της παράνομης διεκδίκησης. Παίρνουμε μέτρα πολύ αυστηρά και ταυτόχρονα, επειδή τα δύο συνδέονται,
η πάταξη του παράνομου με το νόμιμο συνδέονται και ιδεολογικο-πολιτικά, φιλοσοφικά. Για να πείσεις, κύριε Τάκη, την ελληνική κοινωνία, κυρία Κοραή, να δεχθεί την λελογισμένη νόμιμη μετανάστευση που έχουμε ανάγκη, πρέπει να εμπεδώσεις το αίσθημα ασφάλειας στον Έλληνα. Ότι δεν πρόκειται να ξαναζήσει το χάος και την τραγωδία της περίοδου 15-19, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό το φάντασμα παλεύουμε. Παλεύουμε υπό το βάρος του μεγάλου τραύματος της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν μας απαντήσατε στο επίμαχο. Θα μπορούσαμε αρκετές από τις αντιδράσεις να τις, θα μπορούσατε να τις είχατε αποσοβήσει εάν είχατε μια διαφορετική επικοινωνιακή διαχείριση. Ενδεχομένως. Να μην το φέρατε έτσι ξαφνικά. Ενδεχομένως, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να είμαστε και αφελείς. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, ότι το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρώπη προκαλεί, χτίζονται καριέρες πάνω του. Βέβαια. Ναι. Και γι' αυτό και εμείς καθίσαμε και τα σκεφτήκαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κάναμε πάρα πολλές συσκέψεις. Συμβολευτήκαμε ειδικούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, με τα κεντρικά στο Μαξίμου, για το πώς θα είναι μία ρύθμιση που απαντά εκ των προτώρων σε όλες τις ενστάσεις. Θεωρείτε εσείς ότι εγώ και όλοι μας δεν σκεφτήκαμε το πρόβλημα του Μαγνήτη? Δεν σκεφτήκαμε ότι μπορεί μια τέτοια ρύθμιση να δημιουργεί φάρο? Και πήραμε όλα τα μέτρα για να μην είναι φάρο, να μην είναι Μαγνήτη. Άρα όσοι αντιδρούν, κύριε Υπουργέ, μπορεί να θέλουν να χτίσουν μια πολιτική καριέρα με αφορμή το μεταναστευτικό? Εξαιρώ τον πρώην Πρωθυπουργό, αν εννοείται αυτό. Τους υπόλοιπους. Αλλά προφανώς δεν είναι μόνο ο πρώην Πρωθυπουργός, υπάρχουν και τα τρία κόμματα της ακροδεξιάς. Να μου πείτε τώρα ότι ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Νατσιός και ο κύριος Τίνκας δεν εκμεταλλεύονται το μεταναστευτικό. Δεν είμαστε τόσο αφελείς, έτσι δεν είναι? Και δεν πρωτοτυπούν σε αυτό. Αν δείτε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Η Ελλάδα σήμερα βγαίνει μπροστά και πρωταγωνιστεί. Και γίνεται ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλη την Ευρώπη. Και δεν το λέω με καμία έμπαρξη, ναι, κομπασμό, αλλά ναι, θυμάστε που ήμασταν πριν από 6 μήνες. Βεβαίως. Αυστηρή πολιτική, αυστηρά σύνορα από τη μια, αλλά και ελογισμένη νόμιμη που χρειαζόμαστε. Και αυτό το σημειώνουν οι ξένοι πώς θα καταφέρει ο Μητσοτάκης. Και γι' αυτό η Ήλβα Γιόχανσον, η πολύ αυστηρή Σουηδή σοσιαλδημοκράτη επίτροπος, αρμόδια για θέματα μετανάστευσης στην Ευρώπη, θα έρθει στις 7 Ιανουαρίου στην Αθήνα. Είναι αυτή με την οποία συζητήσαμε, διαπραγματευτήκαμε τη βίζα. Για τους Τούρκους. Στα 10 νησιά. Είναι αυτή η οποία έδωσε την πρόσθετη χρηματοδότηση. Είναι αυτή η οποία έφερε περισσότερο Frontex και όχι λιγότερο, όπως μας λέγανε τότε. Ωραία. Θυμάστε το καλοκαίρι. Ναι. Άρα εδώ μιλάμε για μια Νέα Δημοκρατία, η οποία ως η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας, το μεγαλύτερο κόμμα στην Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, βγαίνει μπροστά και δείχνει τον δρόμο. Και το τελευταίο ερώτημά μας, κύριε Κερίδη. Ο δρόμος που δείχνει ο κύριος Σαμαράς με την καταψήφιση, στην οποία λέει το δικό μου ρεπορτάζ, στην οποία θα προχωρήσει, θα στείλει ένα αρνητικό μήνυμα, θα είναι ένα πλήγμα για σας? Θα τον παρακαλούσατε να μην... θα τον καλούσατε, δεν ξέρω, 100%. Να μην κάνει. 100%. Δηλαδή. Είμαι και πολύ στεναχωρεμένος με αυτή μια τέτοια εξέλιξη, αν επιβεβαιωθεί. Mm. Είμαι εδώ για να τα εξηγήσουμε όλα. Το κάναμε στην Επιτροπή, το κάναμε στην Ολομέλεια, θα το ξανακάνουμε και τώρα. Υπάρχει αυτό το πολυσέλιδο σημείωμα με τις 17 ερωταπαντήσεις που τα απαντά. Η τροπολογία είναι σχετικά σύντομη, είναι μερικές γραμμές αν εξαιρέσει την επανάληψη παλαιών διατάξεων, και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε μια τέτοια κίνηση. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ τον πρώην Πρωθυπουργό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το ξέρεις εσύ ειδικά, αν μου επιτρέψεις τον ελληνικό, Χριστίνα, διότι τα δύσκολα τα χρόνια, όχι τώρα το 23, το γνωρίζω, το 14, 15, 16, κάθε βράδυ αυτή τη συχνότητα του Action, μαζί, εγώ προσωπικά, επειδή το πιστεύω και το πιστεύω τώρα, και τώρα, όπως και τότε, υπερασπιστήκαμε το έργο, το σπουδαίο εθνικό έργο του Αντώνη Σαμαρά στην Πρωθυπουργία. Μάλιστα. Λοιπόν, θεωρώ ότι με βάση αυτό πρέπει. Ναι. Τώρα, θέλω να κάνω μια τελευταία κουβέντα. Μονολεκτικά, μια ερώτηση από καθηγητή για καθηγητή. Πώς σας φάνηκε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε εντολή να κατεβεί ένα έργο τέχνης στην Αμερική, στο προξενείο μας? Την εννοώ τη σημαία που έχει φτιαχτεί από υλικά από κακοποιημένες γυναίκες. Ναι,
Δεν το έχω παρακολουθήσει, αλλά γιατί είχα όλα αυτά. Ελιγμός, καλός ελιγμός. Αλλά όχι, όχι, δεν θα κάνω ελιγμό. Δεν θα κάνω ελιγμό. Θα σας πω ότι θα πρέπει να κατανοούμε τα όρια, την ελευθερία, την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και να μην τα συγχαίουμε με, πώς να το πούμε, να μην τα συγχαίουμε, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά. Τώρα αυτό αφορά τον κύριο Γεραπετρίτη ή την καλλιτέχνη. Σας λέω εγώ πως το βλέπω. Ή και τις δύο πλευρές. Ότι οι καλλιτέχνες έχουν μία ελευθερία και καλά την έχουν. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα το καταλάβαμε. Τώρα ναι. Τώρα σύμφωση. Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρίδη. Καλημέρα σας, κύριε Καρίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.